Πέρασε και πήγε στην αστυνομία, ενημερώνοντας ότι πυροβόλησε το γιο του. Κάποια στιγμή έγινε και μια παρερμηνία, μιλούσαν για φόνο. Σε κάθε περίπτωση η Κατερίνα θα μας ξεδιπλώσει αυτήν την ιστορία. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλημέρα, Καντιά Ιάκωβη, κυρίες και κύριοι. Παρολίγων τραγωδία σε σπίτια της χαμηλούς οικογένειας στα πυρικά στην επαρχία Λάρνακας, όταν ο καυγάς μεταξύ πατέρα και γιου, με αφορμή κάποιες διαφορές που είχαν οι δύο μεταξύ τους, πήρε άσχημη τροπή. Ήταν γύρω στις 7:15 χθες το απόγευμα, όταν ο 69χρονος πατέρας, ενώ διαπληκτιζόταν έντονα με τον γιο του στο πατρικό της οικογένειας που βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας, στην παρουσία και άλλων μελών της οικογένειας, κάποια στιγμή ο πατέρας, εκτός αυτού, άρπαξε κυνηγετικό όπλο που είχε στο σπίτι, τον πυροβόλησε δύο φορές, τραυματίζοντας το στον ώμο. Ακολούθως επιχείρησε να επανεγεννήσει το όπλο και ο δεύτερος του γιος, σε μια προσπάθεια να τον αποκλείσει και να τον αποτρέψει να πυροβολήσει ξανά εναντίον του γιου του, άρπαξε φτιάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 45χρονος γιος έπεσε αιμόφυστο στο έδαφος, ο πατέρας σε κατάσταση σοκ και με αίματα μετέβη, τραυματισμένος στην αστυνομία Κοφίνου. Παραδόθηκε, ανέφερε ότι πυροβόλησε στο κεφάλι τον γιο του και εξέφρασε φόβους ότι ήταν νεκρός. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, διαπίστωσαν ότι ο 45χρονος τραυματίστηκε από τα πυρά στον νόμο. Είχε κληθεί ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα, η κατάσταση της υγείας του 45χρονου, να σας πω ότι είναι σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Ενώ όσον αφορά την κατάσταση υγείας του πατέρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο Λάρνακας και τραυματίστηκε στο κεφάλι, δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο κρατείται για νοσηλεία. Το κίνητρο τώρα της έντονης διαμάχης μεταξύ πατέρα και γιου φαίνεται ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι. Ο πατέρας, θα σας πω, ότι συνελήφθη τα μεσάνυχτα και η διαδικασία προσωποκράτησής του είναι σε εξέλιξη στο νοσοκομείο ο Λάρνακας. Όσον αφορά τώρα την αστυνομική ψυχή της έρευνας της αστυνομίας, θα λάβει καταθέσεις από τα μέλη της οικογένειας που ήταν αυτοθές μάρτυρες σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν οι συνθήκες της απόπειρας φόνου, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε της απόπειρας φόνου στα πυργά. Ο πατέρας κατηγορείται για αδικήματα απόπειρας φόνου και κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, Κάντια, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ πατέρα και γιου. Ναι, Κατερίνα, ήταν παράνομα κατοχή το κυνηγητικό, δεν είχε άδεια? Είναι κάτι το οποίο ρώτησα και εγώ, Κάντια, η αλήθεια, στην αστυνομία. Γίνονται εξετάσεις για να διαφανεί, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό, αν όντως είχε άδεια οπλοκατοχής ο πατέρας και ήταν το κυνηγητικό όπλο στο σπίτι. Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Είναι ένα θέμα αυτό της οπλοκατοχής.